Λοιπόν, καλησπέρα σας από την... Καλησπέρα από το Ιβανόφιο που σήμερα θα γίνει μία ακόμα πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, ένα από τα 6 παιχνίδια τα οποία συνθέτουν την πλειάδα των αγώνων που θα ξεκινήσουν τη φετινή χρονιά. Καλή σεζόν σε όλους. Όπως όλα τα πρωταθλήματα, έτσι και στην Α1 γυναικών, η ΕΟΚ θα εγκαινιάσει μία σειρά αγώνων, τα live streaming τα οποία... Τα live streaming τα οποία θα έχουν δυνατότητα να σας μεταφέρουν τη δράση από τα παρκέ όλων των πρωταθλημάτων. Για σήμερα θα είστε μαζί μας για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Αθηναϊκό, δύο ομάδες οι οποίες έχουν στον πάγκο τους ο Ηρακλής από τη μια μεριά τον κύριο Χρήστο Νίκο και από την άλλη μεριά η ομάδα του Αθηναϊκού, την Ισμήνη Ζωηρού, ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι κύριοι Εφρεμίδης, Γεωργούλης και Νεδόγλου. Περιμένουμε για λίγο. Δεν έχουν δοθεί ακόμα τα 3 λεπτά. Πάρουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν για να είναι όλα έτοιμα. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο για την σχετική καταλληλότητα ή όχι ενός γηπέδου. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει η αρμόδια πολιτική αρχή, πότε θα είναι σε θέση όλα αυτά τα γήπεδα να πάρουν την έγκριση για να μπορούν να φιλοξενούν και κόσμο, ο οποίος είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν το ζέσταμά τους και παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι τόσο ο Ηρακλής όσο και ο Αθηναϊκός θέλουν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, να εκπροσωπούν δύο περιοχές. Δύο πόλεις θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Αθηναϊκός, μιας και φέρει την ευρύτερη έννοια της Αθήνας. Ο Ηρακλής, ο οποίος αποτελεί ένα ιστορικό σωματείο για τη Θεσσαλονίκη και φέτος επέστρεψε ύστερα από χρόνια στην κορυφαία μπασκετική λίγα για τις γυναίκες. Ύστερα από ένα τρομερό αγώνα τελικό μπαράζ πέρσι στη Μίκρα, νίκησε τον Άρη και φέτος τα κορίτσια του Ηρακλή με τον Νίκο Χρήστου στον πάγκο τους θα έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν το καλύτερο που μπορούν. Σιγά σιγά δίνονται οι τελευταίες οδηγίες, αν και ακόμα δεν έχουν δοθεί τα 3 λεπτά, οπότε μπορούμε να πάμε σε μια μικρή ακόμα διακοπή μέχρι να έχουμε το ok των διαιτητών και να μπούμε στο κυρίως χιάτο της έναρξης του αγώνα.
κάποιο πρόβλημα με την γραμματεία και το ηλεκτρονικό φύλλο που θα τηρείται από εδώ και πέρα. Περιμένουμε, είναι τυπικά τα ζητήματα. Λογικά στην έναρξη κάθε σεζόν ενσωματώνονται κάποιες καινούριες λειτουργίες για την πιο ουσιαστική ενημέρωση και τόσο στατιστικά όσο και τηλεοπτικά, αλλά και για την αλληλεξάρτηση των ομάδων και της γραμματείας. Πάμε λίγο να δούμε τις δύο ομάδες. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα είναι με την Τσέρτς με το νούμερο 3, με την Χούλη με το νούμερο 5. Επίσης θα είναι η Γιαννούδη με το νούμερο 7, η Παπαροϊδάμη με το νούμερο 8, η Γιαννακάκη με το νούμερο 9, η Πατούνη με το νούμερο 11, η Γεροστεργίου με το νούμερο 12, η Ουζούνη με το νούμερο 13, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η Καλέη Τζαντίν με το νούμερο 21, η Ελεάνα Κρανιώτη με το νούμερο 18, η Σαβίνα Καράλη με το νούμερο 33 και η Στέισα Κάρεϊ με το νούμερο 35. Με 12 η ομάδα του Ηρακλή. Από την άλλη, η ομάδα του Αθηναϊκού θα παραταχθεί. Φυσικά ο προπονητής είναι ο κύριος Χρήστος Νίκου, με ομοιόμορφη βέβαια ενδυμασία. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει στο κομμάτι της ηγεσίας την πολύ πυρηλίνα Τραμουντάνη. Από εκεί πέρα ο Αθηναϊκός θα παραταχθεί με την κυρία Ισμήνη Ζωηρού, είναι η προπονήτρια. Και να δούμε λίγο το ρόστερ της ομάδας του Αθηναϊκού, ο οποίος και αυτός έχει γράψει στο παρελθόν σπουδαία γεγονότα, σπουδαίες σελίδες στην ιστορία του γυναικείου ελληνικού μπάσκετ. Με το νούμερο 3 η Destiny Φίλοξη, με το νούμερο 40 η Jasmine Harris, που ουσιαστικά αποτελεί και ένα νέο πρόσωπο, με το νούμερο 10 η Ζωή Κιχαγιά, με το νούμερο 11 η Εύα Καλαφάτη, με το νούμερο 12 η Αθανασία Στεφανιδού, με το νούμερο 17 η Ελένη Μάνου, με το νούμερο 18 η Κλειό Οικονομάκη, με το νούμερο 19 η Αριστεία Παρασκευοπούλου και με το νούμερο 26 η Ιωάννα Τραγουστή. Αυτές είναι οι παίκτρες οι οποίες ουσιαστικά και η Έλλη Τσίκα, την ξέχασα, θα, με το νούμερο 13 θα στηρίξουν την φετινή προσπάθεια. Οι ομάδες οι οποίες ακόμα δεν έχουν δυνατότητα να ξεκινήσουν το μάτς, υπάρχουν κάποιες διεργασίες, κάποιες επαφές για να θεωρείται έτοιμοι από κάθε άποψη έναρξη της αναμέτρησης. Υπενθυμίζω, η Ηρακλής κοντά στον Αθηναϊκό σε ένα παιχνίδι το οποίο εντάσσεται στην πρεμιέρα της Α1 γυναικών, η οποία και αυτή φέτος θα είναι αρκετά αλλαγμένη, αρκετά ενισχυμένη με ένα συγκεκριμένο φορμάτ διεξαγωγής. Και ο Ηρακλής και ο Αθηναϊκός θα επιχειρήσουν το καλύτερο δυνατό, μιας και νομίζω ότι οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι αυτοί που ξεχωρίζουν, έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά παρόλα αυτά η κάθε ομάδα θα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Πάμε σε μια ακόμα διακοπή μέχρι να ξεκινήσει και ουσιαστικά να δοθεί το πράσινο φως από τους διαιτητές για να ξεκινήσουμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια τεχνική και άλλη λειτουργική καθυστέρηση για να ξεκινήσει το μάτς, η ενημέρωση των διαιτητών των κυρίων Εφρεμίδη, Νέδογλου και Γεωργούλη είναι ότι θα ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι και κλεισμένο θυρών το μάτς, τηρούνται απόλυτα και οι λίστες των 15 ατόμων. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος που θα ξεκινήσει σύντομα το μάτς. Ενημερώνω απλά για να γνωρίζετε κι εσείς την χρονική αναμονή σε ένα μάτς το οποίο ήταν να ξεκινήσει 4, έχουν περάσει αρκετά λεπτά. Νομίζω ότι σε 5 λεπτά θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε, οπότε θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί για την έναρξη, ελπίζω, του αγώνα.
Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με καθυστέρηση μισής ώρας περίπου. Έτσι έκριναν οι άρχοντες του αγώνα, έτσι προχωράει για να διευθετηθούν και να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα. Υπενθυμίζω ότι είναι και κλεισμένο το θυρών. Οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν και τώρα ανταλλάσσουν χειραψίες και είμαστε νομίζω στην τελευταία καμπή πριν την έναρξη. Ένα μάτς το οποίο εντάσσεται στην πρεμιέρα της ελίτ των γυναικών της Α1 και δίνουν διαιτητές οι κύριοι Εφρεμίδης, Γεωργούλης και Νέδογλου και οι διαιτητές φυσικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικότητας και στις γυναίκες. Ευχόμαστε σε όλους να έχουν υγεία, ευχόμαστε σε όλους να έχουν το καλύτερο τους εαυτό σε ένα ακόμα ξεκίνημα μιας νέας σεζόν. Η ΕΟΚ πιστεί στα ραντεβού της με τα live streaming και στην Α1 γυναικών 12 ομάδες οι οποίες θα κοντραριστούν όλες μεταξύ τους για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το καλύτερο που μπορούν μέχρι τη διάρκεια, τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά αυτή η κανονική διάρκεια θα κρατήσει μέχρι τις αρχές Απριλίου και συνέχεια θα υπάρχουν τα play-off και τα play-out όπως επιτάσσει το format. Μια μικρή διακοπή, ολιγόλεπτη, δίλεπτη και σε λίγο και πάλι μαζί. Ελπίζω για την έναρξη την οριστική του αγώνα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει το μάτς. Να δούμε λίγο και τις βασικές πεντάδες που θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Οι δύο προπονητές, η προπονήτρια και ο προπονητής, το κάνουμε κυρίως τιμή Σένεκεν με την ευγενική έννοια. Αναφέρουμε πρώτα την κυρία Ισμήνη Ζωηρού και ο Χρήστος Νίκου είναι ο οικοδεσπότης φυσικά. Οι πέντε πρώτα της ομάδας του Αθηναϊκού, με το 17 η Ελένη Μάνου, με το 3 η Destiny Φίλοξη, με το νούμερο 26 η Ιωάννα Τραγουστή, με το νούμερο 19 η Αριστεία Παρασκευοπούλου και αν δεν κάνω λάθος με το νούμερο, δεν μου επιτρέπει λίγο η οπτική μου γωνία, νομίζω με το νούμερο 13 η Έλλη Τσίκα είναι, αλλά μπορεί να είναι και η Ελένη Μάνου, νομίζω το είπα. Την νομίζω 40, με συγχωρείτε, η Τζάσμι Χάρις, η παίκτρια η οποία μάλλον θα αποτελέσει τη βασική αιχμή κάτω από τα καλάφια. Περιμένουμε και την πεντάδα του Ηρακλή. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με καθυστέρηση αρκετά μεγάλη. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν πιο πολύ με την ασφάλεια του γηπέδου και με τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τον Κομισάριο και όχι μόνο και τη στατιστική και τη γραμματεία. Τέλος πάντων, ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα, συνηθίζονται τέτοιες δυσκολίες. Θα πρέπει όμως να ξεπερνιούνται σύντομα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός δίνει το δικό του σύνθημα, ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στην Α1 και θέλει να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Πάμε να δούμε τις πέντε παίκτριες του Ηρακλή, ο οποίος έχει τρεις ξένες. Είναι με το νούμερο 23 είναι η μία παίκτρια, με το νούμερο 21
είναι η Ντίν, είναι επίσης, έχουμε ενός λεπτού σιγή, οπότε θα σιγάσουμε για λίγο. Ολοκληρώθηκε η ενός λεπτού σιγή με το νούμερο 3 η Data Church, με το νούμερο 12 η Μαριλένα Γεροστεργίου και με το νούμερο 7 η Αθηνά Γιαννούδη. Είπα νωρίτερα η Καλέη Τζαντίν και με το νούμερο 35 η Στέσια Κάρεϊ. Έτοιμη για το τζάμπολ. Έτοιμες μάλλον για το τζάμπολ δύο ομάδες. Ευχόμαστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Α1 εθνική κατηγορία γυναικών. Όλα έτοιμα, παράλληλα υπάρχουν άλλες 5 αναμετρήσεις στο σημερινό πιάτο. Ξεκινάει το μάτς, ο Ηρακλής στην πρώτη επίθεση. Υπάρχει μια αλλαγή στις αριθμίσεις. Τελικά η Τσέτ φαίνεται να είναι με το 23, αλλά θα το δούμε και στην πορεία. Οι δύο ομάδες παλεύουν για την μπάλα, δίνεται τζάμπολ και να δούμε ποιος θα έχει την κατοχή. Μπάλα είναι ξανά για τον Αθηναϊκό. Αθηναϊκός ο οποίος και αυτός από τη δική του μεριά θέλει να κάνει το καλύτερο που μπορεί με την Ισμήνη Ζωηρού στον πάγκο της. Η ομάδα του Αθηναϊκού σου τριών πόντων, κακό, από την Τζάσμιν Χάρης. Χωρίς σκορ ακόμα, έχουμε διανύσει 30 δεύτερα σχεδόν. Ο Ηρακλής ο οποίος θα επαναφέρει με την Στέισα Κάρεϊ. Κατεβάσει την μπάλα η Τσέρτς με το νούμερο 21 η Καλέη Τζαντίν. Γεροστεργίου θέλει να βγει μακριά από τη φυσική της θέση. Θέλει να δώσει και ένα σκρίν. Ανοίγει πολύ ωραία το χώρο για την Καλέη Τζαντίν, αν δεν κάνω λάθος. Να δω ξανά την εικόνα. Ναι, είναι η Αμερικανίδα του Ηρακλή, η οποία φαίνεται ότι θα πάρει αρκετές προσπάθειες. Δύο βολές εδώ, είδε πολύ ωραία το διάδρομο και κέρδισε το φάουλ. Έχουν κυλήσει 45 δεύτερα, εύστοχη στην πρώτη βολή. Δέχεται και το σχετικό χειροκρότημα. Νωρίτερα θα πρέπει να πούμε ότι ο κομισάριος του αγώνα ήλεξε τις λύσεις στο 15 που επιτρέπεται ανά πάσα ομάδα. 2-0 προβάδισμα για τον Ηρακλή, ο οποίος θα πάει σε ένα ατομικό μαρκάρισμα με σκοπό να μην επιτρέψει τον Αθηναϊκό να απειλήσει. Ο Αθηναϊκός ο οποίος κάνει καλή κυκλοφορία της μπάλας με σκοπό να σκοράρει και τα καταφέρνει με το νούμερο 19. Είναι η Αριστεία Παρασκευοπούλου, η οποία δίνει προσωπικό προβάδισμα στην ομάδα της. Γεροστεργίου ψάχνει μια καλή λύση. Την μπάλα θα πάρει η Τσέρτς, η οποία ανοίγει το διάδρομο, πάει μέχρι μέσα με ένα ωραίο μπάσιμο, αλλά είναι άστοχη. Δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να ελέγξουν το παιχνίδι και να πάνε σε γρήγορες επιθέσεις. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά για τον Αθηναϊκό και αυτή τη φορά μάλλον από την Ιωάννα Τραγουστή, η οποία κάνει το σκορ 2-6. Ο Ηρακλής αντίθετα θέλει να απειλήσει από το ζωγραφιστό που λέμε, με την Γεροστεργίου αρχικά, αλλά στη συνέχεια το άστοχο σουτ ήταν αφορμή για να πάρει επιθετικό rebound. Η βασική σέντερ του Ηρακλή, η Στέισα Κάρεϊ, ο κύριος Χρήστος Νίκου, ο οποίος δίνει σχετικές οδηγίες μετά την απώλεια του πρώτου σουτ. Τρίτη ελεύθερη βολή και εύστοχη για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει ακόμα φάουλ. Αντίθετα, ο Αθηναϊκός χάνει με 3-6. Δεύτερη ελεύθερη βολή, να δούμε αν θα είναι εύστοχη. 4-6 ο Ηρακλής από την γραμμή των ελευθερών βολών έχει ως τώρα το σκοράρισμά του. 4-6 αντίθετα Αθηναϊκός απειλεί από τα 6-75 με ισάριθμες εύστοχες προσπάθειες. Ξανά η Τζάσμιν Χάρης, η οποία πολύ ωραία με ένα σούτ από τα 4 μέτρα δίνει αέρα 4 πόντων στην ομάδα της. Ωραίο μπάσιμο από τον Ηρακλή και με την
παίχτριά του με το νούμερο 21, την Ντίν, ήθελε να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Εδώ ανανεώνει ο Αθηναϊκός και θα πάει σε μια δεύτερη επίθεση. Ο Ηρακλής θέλει να προσέξει την αμυνά του, να μην δεχθεί άλλο καλάθι. Εδώ τα καταφέρνει, αλλά χάνει το rebound Γεροστεργίου. Νέα ανανέωση για την ομάδα του Αθηναϊκού που θα έχει νέα ευκαιρία να σκοράρει. Καλή άμυνα όμως από την Μαριλένα Γεροστεργίου, η οποία καλύπτει πολύ έξυπνα την πάσα από την αντίπαλό της και ουσιαστικά ο Αθηναϊκός στα 7:35 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου θα έχει δυνατότητα να εκτελέσει μία ακόμα προσπάθεια. Το σκορ είναι 4-8. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει μια καλή άμυνα εδώ. Ο Αθηναϊκός είναι άστοχος, αλλά ανανεώνει ξανά ο Αθηναϊκός. Πολλά τα χαμένα rebound. Νέο καλάθι, αυτή τη φορά άστοχο όμως το σουτ. Δεν ευνόησε η τροχιά της μπάλας. Για τον Αθηναϊκό, ο οποίος νωρίτερα με την τραγουστή ήθελε και πάλι να σκοράρει. Ο Ηρακλής έχασε αρκετά αμυντικά rebound, αλλά ήταν τυχερός, δεν σκόραρε η ομάδα του Αθηναϊκού, που παραμένει όμως μπροστά στο σκορ με 4-8. Ο Ηρακλής τώρα γυρνάει την μπάλα με την παίχτρια που παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις να είναι φυσικά η Dean K. Church. Εδώ υποψία φάουλ, δεν δίνεται κάτι πάνω στον Γεροστεργίου. Θέλει να τρέξει την ομάδα της Αθήνας η Φίλοξη, το νούμερο 3. Βλέπουμε ένα γρήγορο ρυθμό. Καλάθι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, 6-8 το σκορ. Πάντοτε μπροστά ο Αθηναϊκός, αλλά δεν έχει μετρήσει το καλάθι νομίζω. 6-19 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θα πρέπει να συμπληρωθεί το σκορ. 6-8. Τόσο αν δεν μέτρησε. Δεν έχει δείξει κάτι η διαιτική τριάδα. Αλλαγές για την ομάδα της Αθήνας. Περιμένουμε να διορθωθεί ο πίνακας. Έξι-οκτώ τελικά. Έξι και 14 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ένα ωραίο μάτς. Και ξεκίνησε με καθυστέρηση και κλεισμένο το θερόν. Ο team manager της ομάδας του Ηρακλή, ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ζητάει εξηγήσεις και ζητάει να διορθωθεί το σκορ. Πράγμα που έγινε. 2 τα φάουλ για τον Αθηναϊκό, κανένα για τον Ηρακλή ως τώρα. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με την Φίλοξη, που έχει αντίπαλο την Τιν. Παραλίγο να κάνει βήματα, κρατάει την μπάλα. Ο Αθηναϊκός πάντοτε με την μπάλα. Σε ατομικά μαρκαρίσματα ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να παίξει εδώ καλή άμυνα και τα καταφέρνει. Θα βγει η Τιν στον ενδιασμό, να δούμε αν θα τελειώσει. Της γλιστράει μπάλα. Πραγματικές μάχες, χάνει και τον έλεγχο. Άτυχη εδώ η παίχτρια του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει με τις Γιαννούδη, Γεροστεργίου. Και φυσικά περιμένει πολλά από τις Αμερικανίδες, αλλά και από τις Ελληνίδες. Την προηγούμενη χρονιά κατάφερε στον τελικό τον μπαράζ της Α2 γυναικών του Βορρά να πάρει το εισιτήριο της επιστροφής στην Α1 γυναικών. Μπάλα για την Φίλοξη, η οποία περιμένει να επαναφέρει και συνέχεια να κατεβάσει την μπάλα. Με το νούμερο 19 την περιμένει η Αριστεία Παρασκευοπούλου σαν βοήθεια. Θα ξαναπάρει και την μπάλα τώρα. Δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα της. Συνεχόμενες πάσες. Μπάλα καταλήγει και στην Λιτσίκα, η οποία βλέπει πολύ ωραία τη συμπαίκτριά της με το νούμερο 26, την Ιωάννα Τραγουστή, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει. Στη συνέχεια κακό σουτ για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν εκμεταλλεύεται αυτή τη δυνατότητα να μειώσει, οπότε ο Αθηναϊκός παραμένει
Αθηναϊκός παραμένει στο νούμερο των πόντων που είχε, αλλά και ο Ηρακλής. 6-8, 5 λεπτά σχεδόν, 11-17 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δύο ομάδες δεν θέλουν να αφήσει καμία να ξεφύγει. Εδώ ουσιαστικά το μισό καλάθι ανήκει στην αριστερά Παρασκευοπούλου που τράβηξε όλη την άμυνα του Ηρακλή και έδωσε ένα καλάθι πάρε βάλε στην Τραγουστή, η οποία με τη βοήθεια της Τίξης Ευθόξης και έκανε το σκορ 6-10. Η Οριστεργίου παραμένει συνέχεια άστοχη, οπότε εδώ όμως διορθώνει προσωρινά και παραλίγο να κλέψει. Πάτησε την εξωτερική γραμμή. Σύμφωνα με τους διαιτητές, να ξαναπούμε τους διαιτητές, είναι οι κύριοι Εφρεμίδης, Γεωργούλης και Νέδογλου. Με αναγκαίο βέβαια το ψυχολογικό το πάρισμα με όσους είναι για τις δύο ομάδες παρόσες, γυναίκες και άντρες και παρόντες. Εδώ ωραίο σπάσιμο από την Φίλοξη, αλλά η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι. 6 περίπου λεπτά έχουν κυλήσει στο πρώτο δεκάλεπτο. 4 και 35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Ηρακλής θέλει να μειώσει ακόμα περισσότερο. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Σουτ και προσπίση. Δύσκολη προσπάθεια και φάουλ. Σωστή υπόδειξη των διαιτητών από τη Στέισα Κάρεϊ, η οποία κινήθηκε σωστά. Πήρε την προσπίση, έκανε το σουτ, αλλά πήρε και το φάουλ. Οι δύο από τις Αμερικανίδες του Ηρακλή φορούν και τη σχετική κορδέλα για να κρατήσουν το μαλλί. 4 και 24 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να ισοφαρίσει, δεν επιτρέπει τον Αθηναϊκό να ξεφύγει και τα καταφέρνει κυρίως από τις βολές. Κάνει το σκορ 8-10, έχει κλείσει την άμυνά του χωρίς φάουλ ακόμα η παίκτρης του κύριου Νίκου. Απ' την άλλη μεριά η παίκτρης της κυρίας Ζωηρού προσπαθούν πολλές φορές να καλύψουν με το σώμα τους την άμυνα. Εδώ εκτελούν σούτριων πόντων, αλλά είναι άστοχες. Θέλει να ανοίξει την άμυνα του Αθηναϊκού η Ντίν, αλλά έχουν γρήγορη επιστροφή οι φιλοξενούμενες και θα πάρουν το φάουλ. Είναι μάλιστα το τέταρτο οικιανόλευκες. Από την επόμενη παράβαση θα υπάρχει δικαίωμα βολών, σε αντίθεση με τον Ηρακλή, ο οποίος εδώ και 6 λεπτά έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 το ενεργητικό το φάουλ, το οποίο φυσικά του δίνει και τη δυνατότητα να κάνει φάουλ στο τέλος. Σούτριων πόντων για την Στέι Σακάρη, η οποία βγήκε πολύ ωραία από τα σκριν και από τη γωνία. Το 45 μοιρών δίνει αγώνα πραγματικό να βοηθήσει την ομάδα της και τα καταφέρνει, δίνει και προβάδισμα 11-10. Ο Ηρακλής γυρνάει από το μείον 4 και δείχνει ότι θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός από την άλλη θέλει να απειλήσει και περνάει την μπάλα στο ζωγραφιστό, αλλά η Τζαζ Μιχάρης δεν τα κατάφερε, αν και πήρε υποκαλές προϋποθέσεις στο σουτ. Εδώ πολύ ωραία ο Ηρακλής σε μια γκαλίστικη θα λέγαμε προσπάθεια της Ντίν παίρνει το φάουλ, έσπασε πολύ καλά το σώμα της και πήρε την παράβαση. Αλλαγή για την κυρία Ζωηρού, δίνει ανάσες στην Ιωάννα Τραγουστή και δίνει χώρο στην Ζωή και Χαγιά, μια πολύ πυρή παίκτρια. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι και οι Ελληνίδες παίκτριες έχουν ένα παραπάνω κίνητρο για την εθνική ομάδα, η οποία η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το 2025 μέρος του Ευρωμπάσκετ εκείνης της χρονιάς. Μια σημαντική επιτυχία για την ΕΟΚ, η οποία προσπαθεί να είναι παρούσα σε τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είτε σαν συμμετοχή με τις εθνικές μας ομάδες, είτε σαν διοργανώτρια χώρα. Η Ελλάδα αποτελεί πάντοτε πρωτοπόρο χώρα στην διοργάνωση πρωταθλημάτων ευρωπαϊκών όλων των ηλικιών και όλων των φύλων. Λοιπόν, 12-10, ο Ηρακλής για πρώτη φορά στο συν 2. Έχει κλείσει την άμυνά του, έχει πάει σε πιο safe επιλογές στην επίθεση και έχει ανακτήσει ή έχει πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα. Νέο φάουλ από τον Αθηναϊκό. Είναι βολές. Ο Αθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει αν θέλει να μην στέλνει συνέχεια τον Ηρακλής βολές, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής έχει καταφέρει να πάρει σχεδόν το 70-80% των πόντων που έχει σκοράρει ως τώρα, σε αντίθεση με τον Αθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα ακόμα, μιας και είναι στο 0 η παραβάση του Ηρακλής σε επίπεδο τουλάχιστον φάουλ. Ξανά ο Ηρακλής σκοράρει, το νούμερο 23 η παίκτρια.
14-10 ο Ηρακλής, ο οποίος καταλαβαίνετε πλήρως και το μεταφράζει σε πόντους. Είναι σε ζώνη τώρα. Ο Αθηναϊκός δείχνει να έχει μουδιάσει επιθετικά και κάνει ένα λάθος. Κυρία Ισμήνη Ζωηρού προφανώς ψάχνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις και κάνει αλλαγές. Έχει πολύ δρόμο όμως ακόμα το παιχνίδι. 3 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Γεροστεργίου ψάχνει μια καλή πάσα. Θα δουλέψουν τα screen. Ξανά νέο τρίποντο από την Καρέη, η οποία απειλεί μέσα και έξω από τη ρακέτα. 16-10, 17-10. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος έχει κολλήσει επιθετικά και θα πρέπει να προσέξει αν δεν θέλει να δώσει στον Ηρακλή προβάδισμα, το οποίο θα του δίνει περισσότερες πιθανότητες νίκης εδώ. Σούτριο πόντων για τον Αθηναϊκό είναι άστοχο, αλλά θα ανανεώσει το τρίποντο. Ήταν από την Έλλη Τσίκα, υπό καλές προϋποθέσεις βέβαια. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ της Φίλοξη με την Χάρης, το οποίο μεταφράσεται σε βολές, είναι το πρώτο. Ξεκάθαρη παράβαση στη ρακέτα μέσα για την σέντερ του Αθηναϊκού. Νέα αλλαγή για την κυρία Ζωηρού. Θα δώσει χρόνο στην Ελένη Μάνου να πάρει κάποιες ανάσεις. Φίλοξη έχει μικρότερο rotation Αθηναϊκός σε σχέση με τον Ηρακλή, ο οποίος έχει 12 παίκτριες και έχει και 3 Αμερικανίδες, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι φίλοι του Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή, οι άνθρωποι του Ηρακλή. Γιατί παρόλα αυτά που είναι κάποιοι άνθρωποι σε κάποια πόστα στις ομάδες, πάνω απ' όλα είναι φίλοι των ομάδων που στελεχώνουν και που υπηρετούν. Και τόσο ο Ηρακλής όσο και ο Αθηναϊκός έχει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να κατεβούν οι ομάδες και να μην έχουν προβλήματα. Σκόρ για τον Αθηναϊκό ύστερα από πολλή ώρα με την Τζαζ Μιχάρης, η οποία ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές και το σκόρ γίνεται 17-11. Ο Ηρακλής δεν λέει να αλλάξει σύνθεση και εδώ κολλάει το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Θα το παραφράσω για πεντάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και η κούραση. Νέα προσπάθεια, νέο καλάθι για τον Ηρακλή με το νούμερο 23. Η ενημέρωση λέει ότι το νούμερο 3 είναι η Τσέρτς, αλλά θα δούμε μήπως υπάρχει κάποια αλλαγή στο νούμερο, οπότε θα το τσεκάρω στη διακοπή και θα σας δώσω πιο κέρια, πιο σωστή ενημέρωση. Η Ζωή και Χαγιά με την μπάλα. Θέλει να βρει δρόμο, παίρνει έξυπνα το φάουλ, πόσταρε πολύ ωραία την αντίπαλό τη. Είναι το δεύτερο όμως μόλις φάουλ για τον Ηρακλή, 19-11. Λέγαμε νωρίτερα ότι θα χρειαστεί κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί και time out. Υπάρχει και time out, οπότε πάμε και σε μία μικρή διακοπή για τις δύο ομάδες. Να διορθώσουμε κάποια νούμερα. Λοιπόν, με το νούμερο 23 είναι φυσικά η Τσέτς, όπως το είπα, και με το νούμερο 3 είναι η Καράλη, γιατί αναγράφεται με το νούμερο 33. Γίνονται αυτά σε live μεταδόσεις. 19-11. Νωρίτερα υπήρχε time out. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε 4-8, αλλά έχει κολλήσει επιθετικά και χάνει με 8 τώρα. Καταφωνεί και η Σαβίνα Καράλη, η οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.
Είναι μια παίχτρια με μεγάλη εμπειρία. Έμεινε από πέρσι τον Ηρακλή, αποτέλεσε μια προσθήκη. Ηρακλής ο οποίος εδώ δεν σκόραρε. Ο Αθηναϊκός θέλει να μειώσει. Μακρινό σουτ της Νέγια Φάουλ. Νέες βολές για τον Ηρακλή, ο οποίος εκμεταλλεύεται άψογα αυτό το κομμάτι και έχει χτίσει ένα προβάδισμα. Αντίθετα, ο Αθηναϊκός δεν ξέρω αν θα προλάβει σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον να χρεώσει τον Ηρακλή με 5 φάουλ. Το σίγουρο είναι ότι θα έχει 2 βολές η Αθηνά Γιαννούδη και θα έχει δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμα του Ηρακλή. Τη ματιάξαμε, άστοχη στην πρώτη, 1 και 12 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 2-5 τα φάουλ. Σε ένα Ιβανόφιο με άδειες κερκίδες λόγω έλλειψης αδειοδότησης. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα και αυτό το θέμα. Η απουσία των φιλάδων είναι πλήγμα για όλους. 1 και 7 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχη και στις δύο βολές η Γιαννούδη, η οποία στην άμυνα όμως κάνει πολλή δουλειά. Ο Ηρακλής θέλει να περιορίσει την Κεχαγιά, η οποία ζητάει ένα screen. Τελειώνει ο χρόνος. Τελευταίο λεπτό για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Θα πάρει το τρίποντο η τραγουστή, η οποία δεν βρίσκει στόχο όμως. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα πάει σε σετ παιχνίδι, σε πλήρη επίθεση. Δεν έχει και λόγο να βιαστεί, προηγείται με 8. Γεροστεργίου, βλέπει τη Γιαννούδη. Καράλη, θα ψάξει κάποια πάσα. Ξανά στην Κάρη, η οποία ξανά θα στοχίσει τρίποντο. Όχι, αν και ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Και Χαγιά στο rebound θέλει να κατεβάσει, να σμπρώξει το μάτς. Βλέπει πολύ ωραία μια πάσα, όμως δεν είναι τόσο καλή η διατήρηση από την Στεφανίδου. 15 φάουλ, 15 δεύτερα. 7 τα φάουλ, όχι 15. Και καλάθι από την Χάρη ύστερα από ώρα για τον Αθηναϊκό. Μάλιστα η μπάλα θα μείνει στο διχτάκι. Θα έχει ο Ηρακλής 5,4 δεύτερα για την ολοκλήρωση της επίθεσής του. Την ολοκλήρωση του χρόνου του πρώτου δεκαλέπτου. Είναι όμως αρκετός χρόνος για να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Οι αλλαγές για την κυρία Ζωηρού. Μπαίνουν η Οικονομάκη και η Φίλοξη, η οποία πήρε κάποιες ανάσες. Καράλη, η οποία θα τρέξει και θα δεχτεί κάποιο screen. Για να δούμε, θα προλάβει ο Ηρακλής. Πατάει καλά η τσέτς και τελικά ευτοχή. Ιδανικό τέλος. 21-13, ένα buzzer beater στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 21-13 σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια της αναμέτρησης στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο.
Ηρακλής Αθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Α1 γυναικών. Βλέπετε και το σχετικό σήμα, συνοδευτικό λάβαρο στο κέντρο του γηπέδου. Η ΟΚ προσπαθεί να κάνει την καλύτερη δυνατή προβολή και του γυναικείου και του ανδρικού όλων των πρωταθλημάτων. Δεν ξέρω τι περιμένουμε. Υπάρχει μια αναμονή. Να διορθωθεί ο πίνακας. Να πάει 10, να γίνει το δεύτερο δεκάλεπτο. Υπενθυμίζω, αν κάποιος προβληματίζεται για το σημείο το χρονικό του αγώνα και τη μετάδοση, ξεκίνησε η αναμέτρηση με καθυστέρηση σχεδόν μισής ώρας για κάποιους λόγους οι οποίοι θεωρήθηκαν λειτουργικοί. Οι δύο ομάδες με την Γεωργιστεργίου, την Καράλη, τη Στέη Σακάρη, την Γιαννούδη κτλ. Αλλά υπάρχει αναμονή σύμφωνα με τους διαιτητές μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα. Οπότε πάμε ξανά σε ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο ελπίζω και πάλι μαζί. Λοιπόν, διορθώθηκε το πρόβλημα. 21-13, είπα νωρίτερα, ο Ηρακλής με Γιαννούδη, Κάρι, Τσέρτς, Καράλη και Γεροστεργίου. Ο Αθηναϊκός πάντα με χάρης και φίλοξη μέσα, αλλά εδώ η Κάρι έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Αθηναϊκό. Νομίζω ότι έχει τουλάχιστον 10 πόντους. Και έχει δώσει προβάδισμα 10 πόντους στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αθηναϊκός θα πρέπει να τη δράσει. Εδώ η Χαγιά κρατάει την μπάλα. Ψάχνει τη φύλοξη, η οποία λίγο υπερβάλλει στην τρίπλα και κάνει βήματα. Κάνει και τη σχετική κίνηση. Γίνονται αυτά. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος έχει επίσης στην πεντάδα της ομάδα της Αθήνας την Ιωάννα Τραγουστή και νούμερο 18 την Κλειό Οικονομάκη. Ξανά τρίποντο ο Ηρακλής. Υποκαλέσει δίκη, αλλά είναι άστοχη η Τσέρτς. Παρ' όλα αυτά, οι Κιανόλευκοι προηγούνται με συν 10 και έχουν ένα σχετικό προβάδισμα, μια παράσταση νίκης. 23-13, 9 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος θέλει να βγάλει περισσότερη αυτοπεποίθηση στην επίθεση και στην άμυνα. Εδώ όμως δεν μπορεί να σκοράρει ξανά με την Κλειό Οικονομάκη, η οποία πήγε σε ένα coast to coast. Καράλη βλέπει ελεύθερη τη συμπαίκτριά της από το σημείο των 45 μοιρών αριστερά και τα 6.75 και γίνεται το score double. Οι Τσέτς και οι Κάρι έχουν δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα τους. Και Χαγιά, η οποία προσποιείται ωραία. 8,5 λεπτά για το ημίχρονο, θα πάρει το shoot, κακό. Παλεύει για το rebound η ομάδα του Αθηναϊκού. Θα κερδίσει φάουλ η Γιαννούδη, η οποία κάνει πολύ σημαντική δουλειά, η οποία όμως δεν φαίνεται. Τρεις αλλαγές από την κυρία Ζωηρού, με σκοπό να αλλάξει λίγο, όχι δύο. Με σκοπό λίγο να αλλάξει, να ταρακουνήσει τα νερά, την ψυχολογία των παιχτριών της. Πέρασε και η αριστερά Παρασκευοπούλου.
Πέρασε και η Ελένη Μάνου. 26-13. 8 και 20 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Αρκετές καθυστερήσεις στο σημερινό μάτς. Καράλη δείχνει το πλάνο που θα ακολουθηθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η κανονική ροή του αγώνα εντός παρκέ. Κύριε Νέδογλου, Γεωργούλης και Φρεμίδης. Γεροστεργίου, ψάχνει την Τζέτς, αυτή τη στέση Καρέ, η οποία παίζει εντός εκτός. Εδώ τώρα όμως, όταν σκέφτεσαι τον μπάσκετ, χάνεις τον έλεγχο των βημάτων σου, είναι ξεκάθαρο. Το λένε όλοι οι προπονητές. Θέλει γρήγορες αποφάσεις και δεν θέλει διακοπή των προσπαθειών στην πράξη. Είτε είναι πάσα, είτε είναι βήματα, είτε είναι σουτ. Ο Ηράκλης υποπίθεται λάθος και δίνει δικαίωμα για νέα επίθεση στον Αθηναϊκό. Με τη Μάνου, αλλά κάνει καλή άμυνα. Και θα κλέψει η Καράλη, κρατάει μάλιστα και την μπάλα. Πιεστική άμυνα από τον Αθηναϊκό. Σουτ τριών πόντων, άστοχο από την Ντίν. Πάνω κάτω η μπάλα, φιλόξη. Φάουλ ξεκάθαρο από την Γεροστεργίου, η οποία παραδέχεται υποτικά την παραβασή της. Συνεχόμενες αλλαγές από την κυρία Ζωηρού, λιγότερες από τον κύριο Νίκου. Ο οποίος όμως δεν πιστεύω ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το σκορ. 26-13, ο Ηρακλής βρέθηκε να χάνει με 4. Αλλά έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο πεντάλεπτο στο πρώτο δεκάλεπτο. Και εδώ πέρα με πολύ ωραίο στυλ, Κάρι πήρε την κατοχή της μπάλας. Ωραία σταυρωτή από την Ντίν, ψάχνει τη Γεροστεργίου, πατάει, αλλά είναι κακό το σουτ. Αθηναϊκός θέλει να τρέξει, εκμεταλλευόμενος την αναρχία στην άμυνα του Ηρακλή. Τα καταφέρνει, αλλά στη συνέχεια κερδίζει φάουλ η παίχτρια του Αθηναϊκού από την Στέισα Κάρι. Το νούμερο 12 η Αθανασία Στεφανίδου. Νέα αλλαγή για την κυρία Ισμήνη Ζωηρού. Περνάει, επανέρχεται μάλλον η κυρία Τσίκα, ενώ περνάει και η Γιαννούδη. Ανάσες για την Στέι Σακάρη με το νούμερο 35, η οποία ίσως και είναι η κορυφαία παίκτρια του αγώνα ως τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται όλες οι παίκτριες. Υπάρχει και η δεύτερη συνέχεια, τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτά και 18 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βολές για τον Αθηναϊκό. Σε ένα μάτς το οποίο η αλήθεια είναι ότι κυλάει με πολύ αργούς ρυθμούς. Ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση και μένει να δούμε πόση ώρα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια, βέβαια και η ανάδειξη του νικητή. Σε έναν αγώνα κυκλισμένων των θυρών, τηρήθηκαν απαρέκλητα οι λίστες, οι 15, με τα ονόματα, τα 15 ονόματα τα οποία μπορούσε να έχει κάθε σύλλογος. Τώρα κάτι περιμένουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. 26-13, 7 και 18. Α, για την Α1 γυναικών πρεμιέρα. Live streaming, δίνουν το OK οι διαιτητές. Κύριος Εφρεμίδης, ο κύριος Νέδογλου και ο κύριος Γεωργούλης. Τρεις άρχοντες του αγώνα. Άστοχη η παίκτρια του Αθηναϊκού. Δέχεται το ψυχολογικό μπουστάρισμα των συμπαικτριών της. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, αλλά ο Ηρακλής έχει ένα σχετικό προβάδισμα. Δεν θυμίζω ότι υπάρχουν άλλες 5 αναμετρήσεις από τις 1 μέχρι τις... και τώρα και πιο αργότερα. Αγώνες που θα ολοκληρώσουν την πρώτη αγωνιστική. Σαλά Α1 γυναικών. Ωραία προσπάθεια από την Τζέρτς, η οποία κερδίζει το φάουλ από την Κεχαγιά. Μπήκε καλά, πάτησε γερά και πήρε το φάουλ στο μπάσιμο που επιχείρησε. 2 βολές. Ηρακλής, ο οποίος έχει ξεφύγει με ένα προβάδισμα και το διατηρεί, αλλά και το διευρύνει. 7 και 6 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης
της πρώτης διάρκειας του ημιχρόνου. Εδώ αστοχή η Τσέρτσα συνέχεια. Γιαννούδη με ένα εντυπωσιακό τρόπο πήρε το rebound και έκανε το σκορ 29-14. Ο Ηρακλής ξεφεύγει. Φιλοξυπεύτη Άτσαλα. Συνέχεια η μπάλα είναι ξανά για τον Αθηναϊκό. Αλλαγή για την ομάδα του Αθηναϊκού. Πήρε Ανάση Χάρης. Βγαίνει η Αθανασία Στεφανίδου. Φάουλ από τη Γιαννούδη. Είδε πολύ ωραία και χαγιά την Αριστεία Παρασκευοπούλου. Διάβασε σωστά την άμυνα του Ηρακλή και της έδωσε ένα καλάθι το οποίο δεν θα μπορούσε να χαθεί μόνο αν γινόταν φάουλ. Είναι κάποια σημεία κάτω από το καλάθι τα οποία θεωρούνται πέναλτι για την επίτευξη ενός καλαθιού εδώ. Ο Ηρακλής ενήργησε σωστά, απέφυγε το καλάθι, αλλά είναι η πρώτη βολή εύστοχη για την παίχτρια του Αθηναϊκού, ο οποίος υπολείπεται αρκετών πόντων βέβαια του Ηρακλή. Είναι άτυχος εδώ ο Αθηναϊκός, δεν μπόρεσε να σκοράρει. 29-14, 3-2 τα φάουλ. Καράλι με την μπάλα. Κάνει ένα λάθος νομίζω πολύ επιπόλαιο. Θα κλέψει φίλοξη και θα πάει μέχρι μέσα, αλλά είναι άστοχη. Και χαγιά το rebound και καλάθι. Μειώνει ο Αθηναϊκός, εκμεταλλευόμενος την κολυσιεργία του Ηρακλή στην επίθεση, αλλά έχει προβάδισμα. Καράλι, ο πολύ ωραίο μπάσιμο, βλέπει στο σημείο της γωνίας του 45 μοιρών από τα αριστερά της παίκτριά της στην Τσέρτσα, αλλά είναι άστοχη. Και Χαγιά, η οποία εδώ ίσως να υπήρχε υποψία φάουλ για τους τρυπών, δεν έδωσαν κάτι διαιτητές. Τσέρτς βλέπει πολύ ωραία την Ντίν, νομίζω πάτησε την εξωτερική γραμμή. Ήταν ταυτόχρονη υπόδειξη από τους δύο διαιτητές, οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος να γίνει λαθεμένη υπόδειξη. Αλλαγές και για τον Ηρακλή, αλλαγές και για τον Αθηναϊκό. Κοντή βγαίνει για τον Ηρακλή, ψηλή μπαίνει. Ο Ηρακλής ο οποίος παίζει με Τσέρτς, Κάρεϊ, Ντίν, Γιαννούδη και Κυριοστεργίου η πεντάδα που ξεκίνησαν, ενώ ο Αθηναϊκός είναι με την Μανού, με την Παρασκευοπούλου, τη Χάρης, την Φίλοξη και την Κεχαγιά. Όχι, Φίλοξη είναι έξω. Παίρνει κάποιες ανάσες. Ωραίο μπάσκετ εδώ από τον Ηρακλή. Είναι η Έλλη Τσίκα στην πιο ωραία φάση του αγώνα. 31-17 ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει και ωραίο μπάσκετ. Ο Αθηναϊκός θα πρέπει να βρει καλύτερες λύσεις να μείνει πιο κοντά στο σκορ στη διεκδίκηση του προβαδίσματος. Χάρης. Παίρνει πολύ ωραία το μπάσιμο. Θα κάνει το χουπ. Θέλει να πάρει και το rebound. Δυνατή παίκτρια με το νούμερο 40. Ο Ηρακλής, ο οποίος όμως παίζει πιο έξυπνα. Και θέλει να εκμεταλλευτεί νέα επίθεση. Γιαννούδη σου τριών πόντων. Άστοχο. Έξυπνα η Ντίν βάζει το σώμα της και θα πάρει το rebound. Συνεχόμενες σταυρωτές. Βλέπει πολύ ωραία την Κάρη η οποία θα ευστοχήσει. Και έτσι θα προκαλέσει το time out της κυρίας Ζωηρού. 5 λεπτά και 8 δεύτερα για τη λήξη του ημιχρόνου. Σε λίγο και πάλι μαζί.
Λοιπόν, τελειώνει σιγά σιγά το time out. Ο Ηρακλής ξεκάθαρα έχει ένα ψυχολογικό και αγωνιστικό προβάδισμα. Ο κύριος Νίκο και ο κύριος Αναστασιάδης, η διάδα ουσιαστικά που ηγείται. Προπονητής και τη μάνατζερ. Αθηναϊκός από την άλλη προσπαθεί να κάνει το καλύτερο μπορεί. Έχει χρόνο, 33-17, αλλά χάνει με 16. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο έδειξε μια καθίζηση αγωνιστική, αλλά έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Χάρης, στη ζωή και χαγιά. Ο Αθηναϊκός θέλει να βρει λύση να μειώσει. 3-2 τα φάουλ. 4-52, ωραία πάσα, καλή συνεργασία, αλλά κλέβει ο Ηρακλής. Και κρατάει την κατοχή της μπάλας, κατεβάζει Κάρεϊ, βλέπει πολύ ωραία τη γεροστεργία κάτω το καλάθι, για να θα μπορέσει να σκοράρει. Χρειώνεται με φάουλ η αντιπαλός της, η προσπάθειά της να αναχαιτήσει το σκοράρισμα, ξεκάθαρη παράβαση. Δύο βολές για τη Μαριλένα Γεροστεργίου. Εύστοχη στην πρώτη βολή, 34-17, double score, score 3-3 τα φάουλ. Γεωστεργείο από τη δικιά της μεριά στο θέση 4, έχει δώσει και αυτή πολλές λύσεις στον Ηρακλή. Ηρακλής ο οποίος θα προσπαθήσει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, Αθηναϊκός θα πρέπει να γίνει πιο επιθετικός και να γίνει πιο... να γίνει πιο ουσιαστικό στην άμυνα. Εδώ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ ο Αθηναϊκός. Οι διαιτητές θέλουν να διατηρήσουν τις ισορροπίες, αλλά υπάρχει ίσως και η επιβάρηση, η ψυχολογική και η αγωνιστική. Μπάλα για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει λόγο να αλλάξει την παρουσία του. Αυτή η εικόνα που έχει τώρα, 4-24 από τη λήξη του ημιχρόνου, το έχει δώσει ένα προβάδισμα 18 πόντων. Ο Αθηναϊκός όμως έχει τη δυνατότητα να μειώσει με τη φύλοξη εδώ, τώρα πάει μέχρι μέσα σε ένα coast to coast. Πολύ ωραία προσπάθεια. Αριστερόχειρας, πάτησε πολύ καλά, πήρε το φάουλ και μία βολή. Από τις πιο ωραίες εικόνες του αγώνα. Η κυρία Ζωηρού, εκμεταλλευόμενη το χρονικό διάστημα για την εκτέλεση βολές, δίνει στις υπόλοιπες παίκτριες της οδηγίες. Ο Ηρακλής βέβαια παραμένει μπροστά με 16 και θέλει να πάει στο ημίχρονο με ένα σημαντικό προβάδισμα. 35-19, 4 φάουλ για τις δύο ομάδες. Επόμενη παράβαση συνιστά εκτέλεση βολών. 4-4 για τη λήξη του ημίχρονου σε ζώνη ο Αθηναϊκός εν μέρη. Καλή κυκλοφορία για τον Ηρακλή, Γιαννούδη. Θέλει να ανοίξει το διάδρομο, βλέπει πολύ ωραία την κάρη αυτή. Σπάει πολύ ωραία την μπάλα για την Γεροστεργίου, όμως το σούτ δεν ήταν καλό. Αθηναϊκός θέλει να τρέξει ξανά με τη φύλοξη, η οποία θα πάει σε ένα νέο coast to coast. Παίζει πολύ έξυπνα αυτό που ξέρει να κάνει καλά το γρήγορο παιχνίδι η Αμερικανίδα του Αθηναϊκού. Και για πρώτη φορά ο Αθηναϊκός μειώνει στους 14. Καλή κυκλοφορία της μπάλας για τον Ηρακλή. Με την Jets λέει πολύ ωραία τη Γεροστεργίου, η οποία πατάει καλά και με ένα δεξί τελείωμα κάτσαν χουπ μπάσιμο. Δίνει αέρα 16 πόντων στην ομάδα της. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ. Πιέζει τώρα εδώ η Ηρακλής με double team, αλλά η φύλοξη βλέπει ξανά ελεύθερες παίκτριες και ο Αθηναϊκός θέλει να απειλήσει, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι παίκτριες της κυρίας Ζωηρού. Κάρι καθαρίζει το rebound και δίνει στη Jets, η οποία θα πάρει το shoot από τα 4 μέτρα και θα ευστοχίσει, κάνοντας το σκορ 39-21. Κάρεϊ και Τσέρτς έχουν από 14, όπως δείχνει ο φωτεινός πίνακα, σε αντίθεση με τον Αθηναϊκό, ο οποίος έχει πολλές παίκτρες με 4-5 πόντους, αλλά λείπει η ηγέτης. Φάουλ, το οποίο χρεώνεται η Ντίν. Δύο βολές, έχουν συμπληρωθεί τα 5 φάουλ για τον Ηρακλή. Νέα αλλαγή, αλλαγές μάλλον για την κυρία Ζωηρού, η οποία φροντίζει να ξεκουράζει κάποιες παίκτριες με σκοπό να έχουν ανάσες
Δεν είναι εύκολο με μικρό rotation οι ομάδες να αντέξουνε. Ανάσες για την Τσέρτς, η οποία έχει βάλει 14. Και μαζί με την Κάρεϊ έχουν κάνει τη διαφορά ως τώρα. Το νούμερο 7 η Γιαννούδη έχει 4, επίσης και η Γεωργιστεριού έχει 4. Και 3 πόντους έχει και η Ντίν. Από την άλλη, η Ιόνιο Αθηναϊκός σε 39-22. Τρεις παίχτριες έχουν από 5, αλλά απουσιάζει, όπως είπα και νωρίτερα, η παίχτρια που θα τραβήξει το σκορ την ομάδα του Αθηναϊκού, που ενώ ξεκίνησε δυνατά, χάνει από το 6ο-7ο λεπτό σχετικά, εύκολα. Γεωργιστεριού σύντριο πόντων, άστοχο. Rebound με follow διπλό από την Κάρη, η οποία διαμαρτύρεται. Εδώ όμως έχει τον κίνδυνο να χρεωθεί με τεχνική ποινή. Δέχεται προειδοποίηση από τον κύριο Εφρεμίδη. 39-22, 2-28 για τη δεύτερη περίοδο και το ημίχρονο. Γεροστεργίου παίρνει την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6-75. Ντίν θέλει να ανοίξει την άμυνα του Αθηναϊκού, πατάει καλά και το ριμπάλα το παίρνει η Κάρη. Ίσως και υποψία αντιαθλητικού, δέχεται ένα χτύπημα η παίκτρια του Αθηναϊκού. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Είναι να της κόπηκε η ανάσα. Χάρης επανέρχεται. Αποσύρεται η Αθανασία Στεφανίδου. 2 βολές για τον Ηρακλή. 39-22. 5 φάουλ έκαστος για την κάθε ομάδα. Κάθε παράβαση είναι βολές. 40-22. Κάρε, η οποία γίνεται τώρα η πρώτη σκόρε του αγώνα με 15 πόντους και πληθωρική παρουσία σε άμυνα και επίθεση. Στο συν 19 διαφορά, η οποία αποτελεί και τη μέγιστη για τις Κιανόλευκες. Θέλουμε 2-16 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Ετοιμάζει ξανά τις Τζέτς ο κύριος Νικού. Αθηναϊκός θέλει να απειλήσει εδώ. Κερδίζει το φάουλ από την Παπαροϊδάμη. Ο Αθηναϊκός ήταν η Αριστεία Παρασκευοπούλου που κέρδισε την παράβαση. 2 βολές, 2-8 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ανάσες που πήρε η Τσέτς και επανέρχεται. Ανάσες τώρα και για την Μαριλένα Γεροστεργίου, η οποία βοήθησε σε άμυνα και επίθεση. Ο Ηρακλής έχει 19 πόντους, οπότε μπορεί να πάει με ένα safe προβάδισμα στο ημίχρονο, άσχετα αν απομένουν 2 λεπτά περίπου. Πρώτη βολή εύστοχη για την Αριστεία Παρασκευοπούλου. Δεύτερη εύστοχη, 41-24, πιέζει όλο το γήπεδο ο Αθηναϊκός για να μειώσει. Οπότε ο Ηρακλής ίσως κάνει κατάκτηση του χρόνου για να μην δώσει ευκαιρίες. Παπαροϊδάμι, Ντίν, Τσέρτς, Γιαννούδη, πατάει καλά αλλά είναι άστοχη. Κάρη συνέχεια. Βλέπει την μπάλα να της κάνει παιχνίδια αλλά έχει πάρει το φάουλ. 1-49 η Κάρη, πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει βρει τρόπο ο Αθηναϊκός να σταματήσει την παίκτρια του Ηρακλή, ενώ ετοιμάζει την Κρανιώτη ο κύριος Νικού για να δώσει ανάσα σε κάποια παίκτριά της. Δύο βολές για την σέντερ του Ηρακλή με το νούμερο 35. Εύστοχη. Διαφορά έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τους 15 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Προβάδισμα το οποίο δίνει και προβάδισμα νίκη στον Ηρακλή. Αλλά έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα. Ανάσα για την Κάρη, η οποία δεν έχει λόγο να μείνει κι άλλο στο παιχνίδι. Παίρνει χρόνο η Ελεάνα Κρανιώτη. Ο Αθηναϊκός με φίλοξη, με τη Μάνου, με την Τσίκα, Χάρης και την... Όχι, τη Μάνου, με συγχωρείτε, την Παρασκευοπούλου και την Τραγουστή. Ο Ηρακλής παίζει με Γιαννούδη, την Κρανιώτη.
Παπαροϊδάμι και Γιαννούδη. Εδώ Κρανιώτη υποπίπτησε φάουλ. Καλάθι και φάουλ, το οποίο κερδίζει Χάρης. Είπαμε, ο Αθηναϊκός θέλει να μειώσει όσο μπορεί. Εδώ παίρνει το maximum η σέντερ του. Τζασμι Χάρης και η Destiny φιλοξενεί δύο Αμερικανίδες του Αθηναϊκού, η οποία θα ευτοχίσει και στη βολή. 43-27. Η Χάρης, η οποία έχει 8 πόντους και γίνεται η πρώτη σκόρη του Αθηναϊκού. Παρόλα αυτά, ο Ηρακλής παραμένει σε επίπεδο προβαδίσματος αρκετά μεγάλο. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. Η Τσέλ θέλει να αποστάρει την αντιπαλό της, πάει μέχρι μέσα. Βλέπει τη Γιαννούδη, σούτριο πόντο άστοχο. Rebound για τον Αθηναϊκό. Κατεβάζει την μπάλα η Παρασκευοπούλου. Η φίλοξη δείχνει τι πρέπει να γίνει. Όμως το τρίποντο της τραγουστή δεν είναι εύστοχο. Και ο Ηρακλής θέλει να εθνιδιάσει. Θα πάει σε ένα το coast to coast chest. Θα κάνει και ένα shoot πολύ δύσκολο. Χωρίς να βλέπει fade away, αλλά είναι άστοχο. Βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο match. Αθηναϊκός εδώ μειώνει ακόμα περισσότερο. 43-30, αλλά ο Ηρακλής παραμένει στο σύν 13. Θέλουμε 30 δεύτερα. Θα μείνει χρόνος για τον Αθηναϊκό. Σου τριών πόντο κακό από την Παπαροϊδάμι. Ο Αθηναϊκός έχει όλο το χρόνο για την επίθεση. Δέχεται οδηγίες η φιλοξή για πλήρη επίθεση από τον κύριο Ζωηρού. 10 δεύτερα. Μπορεί να κερδίσει και φάουλ βέβαια. Η φίλοξη η οποία θα πάρει το τρίποντο, θα κάνει το βηματάκι πίσω και θα φτωχίσει. Ο Ηρακλής έδωσε δικαιώματα και το πλήρωσε. 43-33 στο συν 10. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο ελπίζω και πάλι μαζί με το δεύτερο ημίχρονο της πολύ ωραίας αναμέτρησης.
Λοιπόν, για τη μετάδοση του live stream του αγώνα του Ηρακλή με τον Αθηναϊκό, 43-33. Το πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής, ο οποίος ξεφύγει με 19, ο Αθηναϊκός με μια μεστή αντεπίθεση κατάφερε να μειώσει στους 10. Περιμένουμε να ξεκινήσει η τρίτη περίοδο. Η μπάλα είναι για τον Αθηναϊκό, ο οποίος παρατάσσεται με την Φίλοξη, με την Παρασκευοπούλου, με την Τραγουστή, με την Χάρης. Να δούμε ποια είναι η πέμπτη παίκτρια, αν ευνοηλήσει λίγο η οπτική μου γωνία. Πρόσφατα να το δούμε σε λίγο. Νομίζω ότι είναι η Ελιτσικά και ο Ηρακλής, ο οποίος εδώ προσπάθησε να πάρει την μπάλα στη κατοχή του. Τα καταφέρνει, έκανε λάθος. Ο Αθηναϊκός είναι με τη Γιαννούδη. Είναι η Γιαννούδη, είναι η Ντίν, είναι η Τσέτ, είναι η Γεροστεργίου, είναι η Κάρη. Διαμαρτύρεται η κυρία Σμίνη Τζοϊρού και δέχεται τεχνική ποινή. Διαμαρτύρονται για φάουλ οι άνθρωποι του Αθηναϊκού, όσοι επιτρέπονται τέλος πάντων. 44-33. 9-46. Ο Ηρακλής, ο οποίος εδώ πέρα πήρε εύκολο πόντο. Σε ζώνη ο Αθηναϊκός, ο οποίος θέλει να μειώσει. Κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να μειώσει τη διαφορά. Ο Ηρακλής κυκλοφορεί την μπάλα. 9-33. Για την επίθεση του Ηρακλή μένουν 6, είναι άστοχος ο Ηρακλής. Θέλει να τρέξει η Φίλοξη, η οποία ζητάει κάποιο screen από τη Χάρης. Της δίνει και το χωδιάδρομο μάλιστα. Ψάχνει. Κάποια καλή πάσα εδώ, Χάρης. Χάρης γυρνάει πολύ ωραία, αλλά χάνει εντυπωσιακά το καλάθι. Ενώ έκανε όλη την κίνηση, το τελείωμα δεν ήταν καλό. Σούτριο πόντων για την Τίνη, η οποία εδώ απαντάει στο σερί του Αθηναϊκού και δίνει αέρα ξανά 14 πόντων. 8-51 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 47-33. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος ζητάει κίνηση από τις συμπαίκτριές της, η Φίλοξη. Ωραία κίνηση από την Ελιτσίκα. Συνέχεια όμως υπάρχει ένα χτύπημα της Γεροστεργίου. Μπάλα για τον Αθηναϊκό. Άρχισαν οι διαιτητές να διακόψουν το παιχνίδι. Υπάρχει μια ξεκάθαρη οδηγία όταν υπάρχει τραυματισμός να μην υπάρχει πίεση. Δεν το λέει κάποιος, το λέει η απλή λογική. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος θα έχει την κατοχή της μπάλας. 8 και 27 για τις δύο ομάδες, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα στη νέα Α1 γυναικών, το 12 ομάδων. Live streaming σε ΟΚ, σε όλα τα γήπεδα, με σκοπό την καλύτερη προβολή του προϊόντος. Πολύ ωραία κίνηση από τη Φίλοξη, έσπασε τη μέση της, παλεύει για το rebound. Η Χάρης προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δεν δίνεται κάτι. Ο Ηρακλής έχει την μπάλα, κυκάρει. Ψάχνει τη Γεωργιστεργίου, η οποία θέλει να αποστάρει την αντίπαλό της. Βλέπει πολύ ωραία όμως την κίνηση της συμπαίκτριά της, high-low. Ωραίο καλάθι. Πιέζει ο Ηρακλής με double team τον Αθηναϊκό. Θέλει να επαναφέρει την διαφορά στα πρώτερα επίπεδα. Και εδώ η Γεωργιστεργίου θα χάσει ένα εύκολο lay-up. Πυρβολική σιγουριά. 49-33. Νομίζω ότι ο Αθηναϊκός εδώ πέρα θέλει να πιέσει ακόμα περισσότερο, αλλά η Φίλοξη δεν βρήκε την εύνοια της τύχης, τριφογύρισε η μπάλα, η Φίλοξη, η οποία έχει 5 πόντους. Είχα την εντύπωση ότι είχε περισσότερους. Η Χάρης έχει 8, είναι η πρώτη σκόρερ για τον Αθηναϊκό, ο οποίος έχει πολλές παίκτρες με 5-4, αλλά απουσιάζει αυτή η παίκτρια που θα τρέξει την ομάδα. Εδώ όμως χάθηκε η μπάλα. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Φίλοξη και την Έλλη Τσίκα, η οποία τελείωσε ιδανικά την αντεπίθεση του Αθηναϊκού. Fast break. 49-35. Ο Ηρακλής, ο οποίος επανέφερε τη διαφορά κοντά στους 15, έχει ένα προβάδισμα ασφαλείας και φυσικά
Όσο η διαφορά δεν πέφτει κάτω από τους 10 πόντους και τελειώνει το παιχνίδι, τόσο θα είναι πιο κοντά στη νίκη. Από την άλλη, ο Αθηναϊκός δεν έχει παραδώσει τα όπλα, θα κάνει το καλύτερο που μπορεί και εδώ με ένα έμεσο τρίποντο, κάνει το σκορ 49-36. Οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν πάνω απ' όλα για την παραμονή. Υπενθυμίζω ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Εθνική Μοσχάτου συμμετέχουν στην Ευρώπη. Πολύ ωραία, Γιαννούδη πήρε την μπάλα, θέλει να σπάσει την μπάλα, δίνει ωραία πάσα εντύν στην Τσέρτσα, αλλά είναι άστοχη. Αθηναϊκός θέλει να τρέξει, 6-55. Παλεύει η Destiny, φίλοξη αλλά δεν βρίσκει ευστοχό. Ντίν ψάχνει πολύ ωραία τη Γιαννούδη, ωραίο passing game. Καλύπτει με backup screen για το Στεργίου, αλλά χάνει την μπάλα. Συνέχεια κάνει ένα no-look shoot. Το highlight του αγώνα θεωρώ. Το Στεργίου η οποία φτάνει τους 6. 20 έχει Κάρι, 15 έχει Τσέρτς. Μικρό το rotation για τις δύο ομάδες. Αθηναϊκός εδώ πέρα κάνει λάθος με την τραγουστή. Ερακλής θέλει να τρέξει, περνάει την μπάλα στη Γιαννούδη, η οποία κερδίζει φάουλ. Είναι ένα πόντους για τον Ερακλή, 36 για τον Αθηναϊκό. Ο οποίος εδώ υπέπεσε σε φάουλ, είναι το πρώτο, αλλαγή για την κυρία Ζωηρού, επαναφέρει τη Μάνου, αποσύρει την τραγουστή. Γιαννούδη, η οποία θα έχει δύο ελεύθερες βολές. Έχει βοηθήσει και αυτή, έχει κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Έχει 6 πόντους. Έχει 4 πόντους, με συγχωρείτε. Αν ευστοχίζει και στις δύο βολές θα φτάσει στις 6. Γεροστεργίου, Κάρεϊ, Ντίν, Τσέρτς και Γιαννούδη, 5 της γηπεδούχου ομάδας. Χάρης, φίλοξη. Παρασκευοπούλου. Τσίκα και Μάνου, οι 5 για την κυρία Ζωηρού. Εδώ αστοχεί ο Αθηναϊκός. Ο Ηρακλής εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα της Τσέρτς θέλει να πιαστεί, αλλά γύρισε ο Αθηναϊκός σε ζώνη πάντα. Γεωργίου θέλει να αποστάρει την αντίπαλό της. Καλή κίνηση, διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν δίνεται κάτι. Ο Αθηναϊκός θέλει να τρέξει. Μπάλα στην Ελένη Μάνου, η οποία πήγε να βρει μια συμπαίκτριά της, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα. Γρήγορος ρυθμός εδώ. Η Ντίνη χάνει την κατοχή της μπάλας, γλίστρισε. Υπάρχει και η κούραση. Εύκολη κατοχή για τον Αθηναϊκό, είναι επαναφέρει τη ζωή και χαγιά η προπονήτρια του Αθηναϊκού και χαγιά, φίλοξη, Παρασκευοπούλου, Χάρης και Μάνου, οι 5 για τον Αθηναϊκό. Ο Ηρακλής με τη γνωστή του πεντάδα προηγείται με 16 στο πεντάλεπτο για την τρίτη περίοδο. Τελειώνει ο χρόνος για τον Αθηναϊκό, καλή άμυνα από την Κάρη. Ψάχνει μια καλή πάσα η Τίν, αλλά παραλίγο να χάσει την μπάλα στη συνέχεια. Βγαίνει μπάλα εκτός, ωραίο στιγμιότυπο να δίνει βοήθεια η φίλοξη στην Τίν για να σηκωθεί. Αθλητισμός πάνω απ' όλα, πρεσβεύει το fair play και το γυναικείο μπάσκετ. Πενθυμίζω ότι ο αγώνας ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση. Για λειτουργικούς και πολλούς λόγους και ασφαλείας. Υπενθυμίζω επίσης ότι είναι και κλεισμένο το θυρόν λόγω έλλειψη αδειοδότησης. Δύσκολη προσπάθεια για την Γιαννούδη, η οποία όμως θα έχει την ευκαιρία να κάνει και νέα προσπάθεια, αλλά τελικά η μπάλα εδώ είναι στην Γεροστεργίου, που παίρνει το φάουλ. Πώς θα ρε ωραία την αντίπαλό της, πήρε το φάουλ, έβαλε σωστά το κορμί της και θα έχει δικαίωμα 2 βολών. 6 πόντους για την Μαριλένα Γεροστεργίου. Εύστοχη στην πρώτη βολή. Α,
Άστοχη στη δεύτερη. 4 και 40 και Χαγιά με μια baseball πάσα έψαξε πολύ ωραία την Μανούκ, η οποία ευστόχησε. 53-38. Σεζόνιο Αθηναϊκός, ωραίο το πάτημα και το μπάσιμο της Τσέρτσα, αλλά χάνει την μπάλα. Συνέχεια και η Γιαννούδη, ο Αθηναϊκός θέλει να τρέξει με τη φύλοξη. Σούτριο πόντων Αθηναϊκό, ο οποίος ανανεώνει. Με την Στεφανίδου. Φύλοξη ξανά, απειλή. Επιθετικό φάουλ χρειάζεται ο Αθηναϊκός. Αλλαγή για τον Ηρακλή. Πέρασε η Σαβίνα Καράλη. Το νούμερο 3. Το νούμερο 23 είναι η Τσέτ. Passing game καλό από τον Ηρακλή. Σου δύο πόντο για την Γεροστεργή, η οποία φτωχή. Από τα 4 μέτρα, από τα πλάγια, και κάνει το σκορ 55-38. Ηρακλής, ο οποίος βρέθηκε να χάνει το πρωτάθλημα το 19 πόντων, να πηγαίνει στις 10, αλλά επανέφερε πλήρως την αριθμητική εικόνα της διαφοράς. Προηγείται πάλι με 17. 1-3 τα φάουλ, διατηρεί προβάδισμα, σοβαρό νίκης. Σεζόνι ο Αθηναϊκός με σκοπό να μειώσει την επιθετική ενέργεια του Ηρακλή. Σου τριών πόντων για την Τίνα, να ξεμαρκάρισε, αλλά δεν της κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Αθηναϊκός υπολείπεται 17 πόντων, αλλά όσο έχει χρόνο το παιχνίδι θα παλεύει για την ανατροπή. Πρώτη αγωνιστική της ΑΦΑΕΝΑ γυναικών, live stream XEOC, δυνατές μάχες Ηρακλής Αθηναϊκός. Εδώ Γεροστεργίου έπεσε το παρκέ, δεν δόθηκε κάτι, εντάξει, γίνονται αυτά, πέφτουν κορμιά γενικά, ειδικά στο ζωγραφιστό. Ξανά Γεροστεργίου, αστοχή. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Η φύλοξη θέλει να τρέξει, πολύ ωραία τρίπλα. Δίνει στη συμπαίκτριά της, η οποία κόβεται όμως από τη Μάνου, τη Μάνου από την Τσέτ, και στη συνέχεια θα πέσει σε φάουλ με σκοπό να ανακόψει το fast break του Ηρακλή. Έχουμε αλλαγές. Μέσα η τραγουστή, μέσα και η Τσίκα. Μικρό το ρωτήσιο του Αθηναϊκού. Μπάλα για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει λόγο να βιαστεί, δεν έχει λόγο να πιέζεται. Ανάσα για την Στέισα Κάρεϊ, η οποία έβαλε τις βάσεις στο πρώτο ημίχρονο με την καλή της απόδοση για τον Ηρακλή να προηγηθεί. Σαβίνα Καράλη, η οποία θα αναλάβει την οργάνωση. Ψάχνει να ανοίξει το διάδρομο. Πολύ ωραίο, coast to coast. Πολύ ωραίο μπάσιμο και σκοράρισμα. Βάζει και αυτή το όνομά του τον πίνακα του σκορ. Δύο πρώτοι πόντι. 2 και 25 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Ο Αθηναϊκός με ένα πολύ ωραίο coast to coast από την Παρασκευοπούλου, η οποία είναι άστοχη όμως. Ντίν ψάχνει, βρίσκει το διάδρομο, παίρνει φάουλ. Με συγχωρείτε, και θα έχει δικαίωμα 2 ηλεκτροβολών. Η Ντίν, η οποία έχει 6 πόντους, 9 έχει η Γεροστεργίου, 15 έχει η Τσέτ, 20 πόντους έχει Κάρη για τον Ηρακλή, 8 έχει Χάρης για τον Αθηναϊκό, 5 έχει Φίλοξη, 6 έχει η Αριστεία Παρασκευοπούλου και άλλες παίκτρες, οι οποίες όμως δεν έχουν καταφέρει να βοηθήσουν τόσο πολύ επιθετικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αθηναϊκός δεν έχει παίκτρια με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ο Ηρακλής έχει 2. Το προβάδισμα πλέον πάει στους 20 πόντους και θεωρώ πολύ δύσκολο με την παρούσα εικόνα να μπορέσει να ανατραπεί, αλλά στα 12 λεπτά που απομένουν σίγουρα όλα είναι πιθανά. 58-38. Ο Αθηναϊκός με τη ζωή και Χαγιά θέλει να κατεβάσει την μπάλα.
Βάζει πλάτη για να προστατέψει την κατοχή. Ψάχνει κάποιο καλό. Passing game. Συνέχεια κερδίζει φάουλ ο Αθηναϊκός από τον Ηρακλή. 1-5 τα φάουλ. Είναι μια εικόνα στον πίνακα το φάουλ παρόμοια δεύτερο. 2-5 με τον πρώτο δεκάλεπτο. Και Χαγιά. Ενώ πέρασε και η Πατούνη στο παρκέ για τον Ηρακλή. Νέο φάουλ για τον Ηρακλή. 1-55. 14 δεύτερα για τον Αθηναϊκό. Μπάλα από την κάτω γραμμή. Τζάμπολ ύστερα από την διεκδίκηση της κατοχής μπάλας. Εδώ ήταν άτυχος ο Αθηναϊκός γιατί η μπάλα χτύπησε στο πόδι του κύριου Εφρεμίδη. Ένα και 48 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Καράλη δίνει στην Τίνα. Σε man to man γύρισε τώρα ο Αθηναϊκός. Καράλη. Ντίν ψάχνει τα βήματα για κάποιο σου, τελειώνει ο χρόνος. Δύσκολη προσπάθεια. Βάζει πολύ ωραία το σώμα της η Τσίκα, προστατεύει την μπάλα και παίρνει το rebound. Και Χαγιά, ωραία σταυρωτή με το νούμερο 10. Πολύ περιαθλήτρια. Ναϊκός ο οποίος θέλει να μειώσει τη διαφορά όπως έκανε στη λήξη του ημιχρόνου. Ζητάει να αδειάσει ο χώρος για να βρει κάποιο διάδρομο. Δύσκολη προσπάθεια. Διαμαρτύρεται ο πάγκος του Αθηναϊκού για τα σφυρίγματα. Γεροστεργίου, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Τελευταίο λεπτό της περίοδου. 58-38. Αλφα ένα γυναικών. Ωραία πάσα στη Χάρης, η οποία ποστάρει. Δίνει επιθετικό φάουλ ο κ. Εφρεμίδης. Εδώ ο Ηρακλής κέρδισε το φάουλ για την δικιά του αμυντική προσπάθεια και θα έχει μία νέα επίθεση. Θα μείνει χρόνος και για τον Αθηναϊκό. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με καθυστέρηση, ο Ηρακλής έχει επιβάλει το ρυθμό του μετά το δεύτερο δεκάλεπτο και δεν βλέπω πώς μπορεί να το χάσει. Αθηναϊκός όμως θα παλέψει. Έχει μια περίοδο ολόκληρη ακόμα για τη λήξη. Ο Ζεργίου παίρνει θέση και θέλει την μπάλα. Αλλά δεν την πέρασαν οι συμπαίκτριες. Τελειώνει και ο χρόνος. Καράλη σούτρινο πόντων από τα 9 μέτρα σχεδόν. Κακή επιλογή. Ριμπάουντ από την Παρασκευοπούλου. Θέλει να τρέξει η Φίλοξη. Ηρακλής έχει περιθώριο για ένα φάουλ. Φίλοξη, ωραία τρίπλα, κρατάει τον έλεγχο του σώματός της. Πολύ ωραία κίνηση, Χάρης με την μπάλα. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Ηρακλής την μπάλα. Πετάει την μπάλα, Εντίν. Δεν βρίσκει στόχο, αλλά ήταν σωστή η σκέψη. Λήξη τρίτου δεκαλέπτου, 58-38. Σε λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο της σημερινής αναμέτρησης.
φάση σε επίπεδο δεκαλέπτου για το σημερινό παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος προηγείται με 20, ο Αθηναϊκός μείωσε στο ημίχρονο στους 10, αλλά τώρα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο. Θα πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε αρκετά δυνατά, 4-8 το σκορ στα πρώτα λεπτά, αλλά δεν είχε τις ανάλογες δυνάμεις και χαγιά. Πέρασε και η Καλαφάτη, πέρασε και η Τραγουστή, πέρασε και η Παρασκευοπούλου. Νομίζω ότι δίνει χρόνο σε όλες τις παίκτριές της η κυρία Ζωηρού με την Κεχαγιά. Η Παρούσα, νομίζω δόθηκαν βήματα. Υπήρχε και μια υποψία τραυματισμού, οπότε τα βήματα είναι τα τελευταία μάλλον που ενδιαφέρουν. Ο Ηρακλής από την άλλη παραμένει σε μια βασική πεντάδα και Κλίντς Καράλη θα θελήσει να διακρίνει πιο μεγάλο προβάδισμα, να επιχειρήσει. Ο Αθηναϊκός θα παίξει και με αναπληρωματικές παίκτες από ό,τι βλέπω. Δίνει χρόνο συμμετοχή σε όλες, η κυρία Ζωηρού. Πέρασε βέβαια και η Πατούνη για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος κράτησε ένα μείγμα, μία μίξη από την τελευταία ομάδα την περσινή και πήρε και αρκετές παίκτριες για να σταθεί αξιοπρεπώς. Εδώ κάνει λάθος ο Αθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι το κομμάτι της υπόθεσης νίκης έχει κρυφθεί και είναι λογικό και οι δύο ομάδες να θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα για όλο το ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και έχει πολύ δρόμο ακόμα μέχρι τη λήξη της κανονικής περίοδου και συνέχεια για τα play-off και τα play-out. Κάρεϊ κρατάει ψηλά την μπάλα με το νούμερο 35. Γιαννούδη σου τριών πόντων, άστοχο. Μακρινό rebound για τον Αθηναϊκό. Θέλει να τρέξει με την Παρασκευοπούλου, η οποία δεν είναι στην Κεχαγιά. Θέλει να ανοίξει την άμυνα το Ηρακλή. Ωραία. Σε ένα coast to coast. Κακό τελείωμα όμως. Καράλη. Βλέπει πολύ ωραία την Κάρη, η οποία αυτή δίνει στην Ντίν. Θα δούμε ένα match χωρίς σκοπούς και αυτοματισμούς. Πιο ελεύθερο. Τελευταία περίοδο. 61-38. 8,5 λεπτά για το τέλος. Καλαφάτη δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα, αλλά αποσύρεται και η Τσίκα. Πανέρχονται η Destiny και δίνεται χρόνος και στην Θανασία Στεφανίδη. Η Στεφανίδου. Καράλη δίνει στην Γιαννούδη αυτή στην Τιν. Κάρη, η οποία αρέσκεται να σουτάρει σου τριών πόντων. Έφαλε δύο στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ επιχείρησε τη μακρινή πάσα η Φίλοξη, αλλά δεν τα κατάφερε. Λάθος, πιο δυνατή η πάσα. Κάρη, η οποία έχει 20, 15 έχει η Τσέτς, 10 έχει η Ντίν. Για την ομάδα του Αθηναϊκού δεν υπάρχει κάποια παίκτρια με διψήφιο αριθμό πόντων. Ηρακλής, ο οποίος μετά το πρώτο δεκάλεπτο έχει παγιώσει το αριθμό του. Έχει παγιώσει την περιοχή του και θα ξεκινήσει με το δεξί την σεζόν. Αντί το Αθηναϊκός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Άλλες 21 αγωνιστικές για τους στόχους των δύο ομάδων, που είναι πάνω απ' όλα η παραμονή. Καράλη παίρνει ωραία το rebound, ελύσεται στον αντίπαλό της, στην αντίπαλό της και θα πάρει το φάουλ. Ενώ ετοιμάζει ξανά την Ελένη Μάνου η κυρία Ζωηρού. Ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζω διεξάγεται και κλεισμένο των θυρών. Γιατί δεν έχει πάρει άδεια, όπως ανέφεραν οι άνθρωποι του Ηρακλή, το Ιβανόφιο. Θεωρώ ότι όπως και άλλα γήπεδα θα πρέπει να διευθετηθούν σύντομα αυτές οι διαδικασίες και να μπορέσει κάθε ομάδα να έχει τον κόσμο της. Είναι άβολο για όλους να παίζουν σε κενές κερκίδες. Άστοχη η Σαβίνα Καράλη, η οποία δίνει αέρα 24 πόντων στον Ηρακλή. 7-42 για τη λήξη της αναμέτρησης. Αθηναϊκός ψάχνει κάποιο σουτ. Ωραία προσποίηση από την Παρασκευοπούλου, η οποία κλείνεται. Σούτριο από τον Τετραγουστή, η οποία κάνει έρμπολο όμως. Υπάρχει η κούραση πλέον.
τραγουστεί, θα βγει, θα μπει η Τσικά, η οποία θα αναλάβει και την άμυνα της Γιαννούδη. 7-23 Γιαννούδη, στο συν 24 ο Ηρακλής. Δεν θέλει να ανοίξει την άμυνα πολύ ωραία του Αθηναϊκού και με ένα αριστερό lay-up δίνει αέρα 26 πόντων που θεωρώ ότι είναι και η μεγαλύτερη ως τώρα τιμή που έχει γράψει, που έχει καταγράψει ο Ηρακλής στο σημερινό μάτς. Οι κύριοι Νεδόγλου, Εφρεμίδης και Γεωργούλης, οι τρεις ρέφεροι του αγώνα. Ναϊκός θέλει να απειλήσει, ωραία κίνηση από την Παρασκευοπούλου, η οποία δεν μπόρεσε βέβαια. Οικονομάκου με συγχωρείτε που δεν μπορούσε να σκοράρει. 6-45 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Ακροβολίζεται η Πατούνη. Πήρε ωραία πάσα από την Γιαννούδη, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Φιλοξή δίνει στην Παρασκευοπούλου, η οποία στοχεί. Μάχη για το rebound. Νομίζω υπάρχει τζάμπολ και να δούμε ποιος έχει το βελάκι. Το βελάκι είναι για τον Ηρακλή, λένε οι διαιτητές. Ανάσες και είσοδος σε παίκτρες οι οποίες δεν έχουν πολύ χρόνο. Τον Ηρακλή περνάει η Μαριλένα και ο Στεργίου ξανά, που έχει αρκετό χρόνο. Αλλά και η Μάδα Ουζούνη. Δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται οι βασικές παίκτρες, μιας και ουσιαστικά το συν 26 δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Μόνο χρονικά και υποθετικά υπάρχουν πιθανότητες ανατροπής. Θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω στην σημερινή αναμέτρηση που έχει χρήσει τον Ηρακλή από την αρχή φαβορή για την νίκη. Ωραίο passing game για τον Ηρακλή, rebound από την Ουζούνη, η οποία δίνει στην Γιαννούδη, η οποία θα ευστοχίσει. Καλή συνεργασία εδώ και το σκορ γίνεται 66-38, στο 28, καλή άμυνα εδώ από τον Ηρακλή, Χαράλη, πατάει την γραμμή των 6-75 η Παπαροϊδάμη, είναι άστοχη, θα τρέξει γρήγορα το τελευταίο πεντάλεπτο, μιας και τα πάντα έχουν κρυθεί, οι δύο ομάδες θα δοκιμάσουν το περισσότερο μπορούν σε άμυνα και επίθεση, ενώ και τη συνέχεια δεν τελειώνει ένα πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι. Αλλά σίγουρα μια νίκη είναι και θετική ψυχολογία. Αθηναϊκός από την άλλη θα επιχειρήσει να βρει κάποια πρώτη νίκη στα άλλα παιχνίδια. Κυνηγάει η Γιαννούδη και σώζει την μπάλα. Ο Ηρακλής, ο οποίος στα τελευταία 5 λεπτά θα επιχειρήσει να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Καλά και φάουλ εδώ. Ελέγχει ωραία πάνω στο σώμα της Χάρης. Η παίχτρια του Ηρακλή και χάρισε μία από τις πιο ωραίες φάσεις του αγώνα. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, θα πάρει ξανά χρόνο η Κρανιώτη. Rotation και από την κυρία Ζωηρού, η οποία δίνει ανάσεις όλες τις παίχτριές της από την αρχή του αγώνα. Οπότε ο Ηρακλής παρατάσσεται με τις Ουζούνη, Καράλη, Γεροστεργίου, Κρανιώτη και την Πατούνη. Από την άλλη ο Αθηναϊκός με την Φίλοξη, την Παρασκευοπούλου, τη Στεφανίδου, την Τραγουστή και την Παρασκευοπούλου, ενώ ετοιμάζεται και η Γιαννακάκη. 69-38 στο C31. Χρόνος κυρίως στις αναπληρωματικές. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς. Υπολείπονται σχεδόν 5 λεπτά. Πιέζει μάλιστα ο Ηρακλής για να κλέψει. Πιο πολύ είναι συμπεράσματα για τις υπόλοιπες παίκτριες, για τον κύριο Νίκου, για να αξιολογήσει τι μπορεί να έχει στη διάθεσή του, μιας και αυτός μόλις πρόσφατα ανέλαβε, αλλά ο Ηρακλής, βάσει την εικόνα του,
Ήταν πολύ καλό σήμερα και καθάρισε νωρίς το 50. Αθηναϊκός από την άλλη πάλεψε όσο μπορούσε. Έχει ξεκινήσει φυσικά σε πλήρη δράση η διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων. Σήμερα βλέπετε ένα από τα 6 μάτς της Α1 γυναικών στην πρεμιέρα. Νέα απόσυρση και νέα αλλαγή. Υπάρχει βέβαια και το χειροκρότημα για την προσπάθεια που έχουν κάνει όλες οι παίκτριες των δύο ομάδων. Φυσικά ευχόμαστε σε όλους υγεία να έχουμε ωραία πρωταθλήματα και καλούς αγώνες. 4 λεπτά σχεδόν ακόμα, 69-41, Γεροστεργίου κάνει βήματα, το σκέφτηκε πολύ και έχασε το σταθερό. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν χωράνε πολλές σκέψεις στην πράξη για τον μπάσκετ, ό,τι σκέφτεται πρέπει να κάνεις, τι έχει γίνει. Αναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Αθηναϊκός, ο οποίος θα κυνηγήσει να μειώσει τη διαφορά. Στα 4 λεπτά που υπολείπονται, εδώ χάνει την μπάλα η Φίλοξη. Δείχνει να κουράστηκε. Ελεύθερο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, πιο γρήγορα τρεξίματα, χωρίς σκοπιμότητες και αυτοματισμούς. Ωραία εδώ η κυκλοφορία της μπάλας για τον Αθηναϊκό. Η Τσίκα ρολάρει ωραία, βλέπει την παίκτριά της. Φίλοξη, τελειώνει ο χρόνος με το χαρακτηριστικό πρώτο βηματάκι εδώ, πολύ ωραίο καλάθι με ταμπλό. Πολύ καλή παίκτρια. Θα αποσχολήσει τους δίμονες του αθλήματος. Καλός ή κακός, κάποιες παίκτριες και κάποιοι παίκτες πάντως σε ατομικό επίπεδο ξεχωρίζουν. Ρακλής, ο οποίος εδώ πέρα απειλεί και καταφέρνει με την Παπαροϊδάμι να σκοράρει. Έχουν μπει οι αναπληρωματικές κυρίως. Πλην της Φίλοξη που είναι η μία Αμερικανίδα της 5 των δύο ομάδων. Υπόλοιπες ξεκουράζονται, Ελληνίδες και Αμερικανίδες. Άλλωστε προσφέρεται το παιχνίδι για να δοθεί χρόνο συμμετοχή σε όλες τις παίκτριες. Εδώ με το νούμερο 11 η Εύα Καλαφάτη αστοχή. Ο Ηρακλής με πιο ψηλά κορμιά σε επίπεδο παίκτριών. Καθαρίζει το rebound 2-30. Γεροστεργίου εδώ βάζει και το τρίποντο και γίνεται και αυτή η διψήφια σε αριθμό πόντους. Έχει 4 ο Ηρακλής με Γεροστεργίου, Ντίν, Καρέι και Τσέρτς. Αυτές είναι που έκαναν τη διαφορά στην επίθεση. Συνέχεια φάουλ για τον Αθηναϊκό, κερδίζει ο Ηρακλής. 1-2 μόλις τα φάουλ. Δεν υπάρχουν σίγουρα βολές. 74-43. Γεροστεργίου παραλίγο να χάσει την μπάλα, κρατάει στην κατοχή της την μπάλα. Θέλει μια καλή πάσα, σε ποια? Στην Γιαννακάκη, η οποία ήταν άστοχη. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Τυπικό νομίζω, έχουν κρυθεί τα πάντα εδώ και πολλή ώρα. 74-43, φάουλ το οποίο κερδίζει ο Αθηναϊκός από την Κρανιώτη. Επαναφορά της μπάλας απ' έξω. 1-2 τώρα τα φάουλ του Ηρακλή. Περνάει και η Πατούνη ξανά. Με αναπληρωματικές και οι δύο ομάδες. Με αναπληρωματικές θεωρητικά αυτές που έχουν το λιγότερο χρόνο. Ωραία κίνηση την Παρασκευοπούλου, αν και άστοχη, θα επιμείνει για το rebound. Μάχες, μπάλα συνέχεια είναι για τον Ηρακλή. Πέταξε έξυπνα η Πατούνη την μπάλα στα πόδια αντιπάλου της. Σε ένα μάτς το οποίο εντάσσεται στην έναρξη. Α1 γυναικών και στα live. Τα live streaming που κάνει η ΕΟΚ για την καλύτερη προβολή του αθλήματος. Ελπίζουμε και εμείς από τη δικιά μας μεριά να κάναμε το καλύτερο, να σας μεταφέραμε τα πάντα. Ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε με μισή ώρα σχεδόν καθυστέρηση.
Άστοχος ο Ηρακλής, ο Αθηναϊκός θέλει να τρέξει. 74-43, απειλεί ο Αθηναϊκός, αλλά δεν μπορεί. Ήταν άστοχο το σουτ της Ελένης Μάνου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, ο Ηρακλής και ο Αθηναϊκός θα έχουν σίγουρα από μια πλήρη επίθεση. Πατούνι, ψάχνει την Παπαροϊδάμη, η οποία προσωρινά χάνει την κατοχή της μπάλας, όμως την κρατάει στα χέρια της. Ωραία άμυνα από τον Αθηναϊκό, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Τελειώνει και ο χρόνος, συνεχίζεται κανονική ροή του αγώνα. Φάουλ από την Δέσποινα Παπαροϊδάμη. Τρίτο φάουλ για τον Ηρακλή, δεν ξέρω αν θα προλάβουν οι δύο ομάδες σε κάποια παράβαση φάουλ να πάνε σε πολλές. Έχουν από ένα να δώσουν και οι δύο ομάδες, αλλά μου φαίνεται απίθανο στον χρόνο που απομένει. Μόλις 35 δεύτερα για την ολοκλήρωση της σημερινής αναμέτρησης. 74-43, ωραία κίνηση και καλάθι για τον Αθηναϊκό με την Μάνου, η οποία 74-45 μειώνει για τον Ηρακλή και για τον Αθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια επίθεση. Πιέζει ο Αθηναϊκός. Μπάλα με την Ουζούνη. 8 δεύτερα. Σούτ από την Κρανιώτη. Τελειώνει το μάτς. 74-45. Τελειώνει εδώ το κομμάτι της περιγραφής. Θα έχουμε και δύο δηλώσεις από τους προπονητές και έτσι κάπως θα κλείσουμε τη σημερινή μας μετάδοση σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και στους δύο. Ο Ηρακλής κέρδισε σήμερα την πρεμιέρα. Δίνω το μικρόφωνο πρώτα στην κυρία Ζωηρού. Τι έφταξε, τι κρατάμε και τι βλέπουμε για τη συνέχεια. Νομίζω ότι από την αρχή δεν παίξαμε καλά, δεν κάναμε πράγματα από αυτά που συζητάγαμε. Ο Ηρακλής έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι από την αρχή. Ήταν πολύ εύκολη βραδιά για εκείνον. Σήμερα είναι πολύ φανερό. Είχαμε πει να κάνουμε πια πράγματα. Δυστυχώς δεν είχαμε εικόνα. Ενώ εκείνοι είχαν, θεωρώ ότι είναι λίγο λάθος στην αρχή του πρωταθλήματος να μην παίζουν όλοι μαζί το κύπελο και κάποιοι να έχουν εικόνα και κάποιοι όχι για τους άλλους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τίποτα από αυτό δικαιολογία. Δεν θα αναφερθώ καν στη διαιτησία, γιατί όντως δεν είναι δικαιολογία. Έπαιξαν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έπαιξαν ακριβώς όπως έπρεπε και εμείς δεν το κάναμε αυτό. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή, πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια στον coach που ανέλαβε τώρα.
Για μας είναι δύσκολο, είναι φανερό, είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε βήμα-βήμα. Εύχομαι το καλύτερο και έχουμε νίκη στο επόμενο τουλάχιστον παιχνίδι. Κύριε Νίκο, αυτό που είπε και η κυρία Ζωηρού, αναλάβατε λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα ξεκίνησε με ένα θετικό τρόπο, έδειξε μια καλή εικόνα και τουλάχιστον ψυχολογικά είναι ένα βήμα. Σίγουρα ήταν πολύ λίγες ημέρες προετοιμασίας για το παιχνίδι. Ήμασταν λίγο αγχωμένοι στην αρχή, γιατί ήταν το πρώτο μας μάτς. Η coach ήδη έχει παίξει ένα, όπως είπε πολύ σωστά, εμείς είχαμε μία εικόνα. Οπότε καταφέραμε να προετοιμαστούμε έστω λίγες μέρες για αυτό το παιχνίδι. Είπαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, πρεσάραμε την μπάλα σωστά, μας μπήκανε κάποια σουτ, ήταν κοντά το παιχνίδι, μόλις άνοιξε λίγο η ψαλίδα, νομίζω ότι και εμείς απελευθερωθήκαμε λίγο στα transition μας και στα σουτ μας, οπότε βάλαμε και κάποια εύκολα καλάθια και αυτό είχε τελικό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο, εύχομαι υγεία και καλή συνέχεια σε όλους. Κάπου εδώ κι εγώ τελειώνω την παρουσία μου, ελπίζω να είχαμε μια καλή μετάδοση, θα τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη ευκαιρία. Καλή συνέχεια σε όλους, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.